Ένα 48ωρο μετά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι τέσσερις μεγάλοι οίκοι αξιολόγηση στάχθηκαν υπέρ τη πιστοληπτική γραμμή στήριξη, αποδομώντα την κυβερνητική αφήγηση για καθαρή έξοδο από το μνημόνιο, όπω την εξέφρασε ο Ευκλήδη Τσακαλώτο. Σε επικοινωνία του Sky με τον Νίκο Μούντι, ο οίκο αξιολόγηση τονίζει ότι προκειμένου να κερδιθεί η εμπιστοσύνη των αγορών, το μεταμνημονιακό καθεστώ για την Ελλάδα επιβάλλεται να περιλαμβάνει ισχυρή εποπτεία. Σε επικοινωνία του Sky με τη Moody's, η αντιπρόεδρος Κάθριν Μιολμπρένερ όχι μόνο αποδόμησε το επιχείρημα του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών, αλλά έδειξε και τη σαφή προτίμηση του οίκου στην πιστοληπτική γραμμή. Κλειδί για εμάς είναι να υπάρξει ενισχυμένη εποπτεία και όροι που θα διασφαλίζουν ότι οι ελληνικές αρχές παραμένουν προσιλωμένες σε συνετές δημοσιονομικές πολιτικές και στη μεταρρυθμιστική οδό. Μια προληπτική, πιστοληπτική γραμμή θα το υποστήριζε αυτό. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι υπόλοιποι οίκοι, οι οποίοι ερωτήθηκαν από την καθημερινή. Οι όροι είτε συνδέονται με μια προληπτική πιστωτική γραμμή είτε όχι, θα αυξήσουν την εμπιστοσύνη ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να εφαρμόζει δημοσιονομικές πολιτικές με στόχο τη μείωση του επίπεδου του δημόσιου χρέους. Πιστοληπτική γραμμή σημαίνει νέοι όροι, άρα νέες υποχρεώσεις με δεσμεύσεις. Moody's, Fitch, Standard & Poor's και DBRS συνενούν ότι παράγοντες για αναβάθμιση των ελληνικών ομολόγων θα ήταν μεταξύ άλλων η μείωση των κόκκινων δανείων, το προβλέψιμο περιβάλλον χάραξης πολιτικής και η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Για να χαρακτηριστούν ως επενδύσιμα τα ελληνικά ομόλογα, απαιτούνται τουλάχιστον 6 ακόμη αναβαθμίσεις. Η επόμενη αξιολόγηση αναμένεται στις 20 Ιουλίου από την Standard & Poor's.